Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε όμως και πάλι, κυρίες και κύριοι, με τον Αλέξανδρο Ξενικάκη, ο οποίος βρίσκεται στη Βιωτία, σε ένα μέτωπο το οποίο έχει ξεσπάσει τώρα και είναι και αρκετά επικίνδυνο. Αλέξανδρε. Ναι. Ναι, εδώ είμαστε ξανά στο πολύ δυνατό αυτό μέτωπο που έχει ξεσπάσει πάνω από την περιοχή Λαζαρέικα στον νομό Βιωτίας. Είναι αρκετά δυνατή και οι άνεμοι και οι φλόγες. Έχουν πλησιάσει και τον χωματόδρομο. Έχουν έρθει εδώ και εθελοντές άνθρωποι που είναι έτοιμοι να προσφέρουν και αυτοί μαζί με την πυροσβεστική το καλύτερο που μπορούν. Βλέπετε στο βάθος της εικόνας που μας δίνει ο περατέρ μας, ο Δημήτρης Ζαΐμης, είναι οι φλόγες της πυροσβεστικής που έχουν πλησιάσει τον χωματόδρομο. Και στα αριστερά είναι η απόσταση που είναι οι φλόγες που βρίσκονται πιο κοντά αυτή τη στιγμή στον δρόμο που περνά από το χωριό Κυριάκη και πηγαίνει προς τα κάτω, προς την παραλία, για να βοηθήσω λίγο και γεωγραφικά το πού είναι αυτό το μεγάλο μέτωπο. Δεν είναι εύκολη εδώ η κατάσταση και δυστυχώς δεν είναι και πολύ πλούσια τα μέσα που έχει η πυροσβεστική αλλά και οι εθελοντές για να την περιορίσουν. Δεν είναι καθόλου εύκολο το έργο εδώ των αρχών. Επαναλαμβάνω, η βασική αυτή τη στιγμή, η βασική επιθυμία των ανθρώπων της πυροσβεστικής είναι να μην φτάσει η φωτιά, οι φλόγες, να μην φτάσουν στον δρόμο που αυτή τη στιγμή είναι μια απόσταση γύρω στα 100 μέτρα, αν υπολογίζω τώρα με το μάτι σωστά, όσο γίνεται πιο ακριβίας ο υπολογισμός. Δεν είναι εύκολο, επαναλαμβάνω, το έργο είναι και η ταχύτητα του ανέμου τέτοια. Βλέπετε πόσο έντονα, πόσο γρήγορα κινούνται οι καπνοί και πόσο γρήγορα ξεσπούν νέοι καπνοί, νέες φλόγες, νέα δόντια φλογών. Είναι αρκετά μεγάλο και σε έκταση και σε ένταση το συγκεκριμένο μέτωπο. Και νομίζω ότι με τα μέσα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε, δύσκολα θα αντιμετωπιστεί. Αν δεν επέμβει κάποια μονάδα από αέρος με κάποιες ρήψεις, δύσκολα θα καταφέρει να αντιμετωπιστεί. Να βλέπετε τις φλόγες στο βάθος του δρόμου, στο βάθος του χωματόδρομου, που καταλήγει στον κεντρικό αυτόν δρόμο που βρισκόμαστε εμείς. Έχει ανέβει ξανά τον λοιπόν, λόγο. Λοιπόν, Αλέξανδρε. Επειδή δεν θέλω είπες να γίνω μάτι κακών, αλλά είναι δύσκολη η κατάσταση. Λοιπόν, επειδή μας είπες ότι είστε και μόλις 100 μέτρα από το σημείο που βλέπουμε και έχουν ξεπηδήσει φλόγες, καλό είναι να μετακινηθείτε κι εσείς και να μας μεταδώσετε το ρεπορτάζ από κάποιο άλλο σημείο με μεγαλύτερη ασφάλεια.